Και μόνο το γεγονός ότι είμαστε εδώ σήμερα δείχνει τη μεγάλη σημασία που υπάρχει στη δικιά μας σκέψη, στη δικιά μας πολιτική πρόταση. Αυτός εδώ πέρα ο κρίσιμος τομέας για την περιοχή, αλλά νομίζω συνολικά για τη χώρα του κρασιού. Στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ΟΜΕΑ νομίζω ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα της ποιότητας εδώ και καιρό. Το θέμα είναι όμως να τη διατηρήσουμε. Και η πρόθεση. Και η πρόθεση. Η πολιτεία οφείλει να βοηθάει, αλλά νομίζω εκείνοι οι οποίοι πρέπει να βάλουν πρώτοι οι πλάτες είναι οι άνθρωποι που παράγουν, που φτιάχνουν τα μπέλη, που φτιάχνουν το κρασί. Αυτούς πρέπει να εμπιστευτούμε, αυτές είναι οι ζωντανές δυνάμεις του τόπου και όχι να βάζουμε εμπόδια. Δυστυχώς ζούμε σε μια συγκυρία όπου κάθε επαγγελματική κατηγορία έχει αφαιθεί στην τύχη της. Όλα αυτά τα προβλήματα τα βλέπουμε σε πάρα πολλούς κλάδους, γι' αυτό είναι καθοριστικό να υπάρξουν και αλλαγές, όπως γνωρίζετε, και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Βέβαια, σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, να ακούσουμε, να μάθουμε και να καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις. Οι συνήγοροι πληρώνουν, ουσιαστικά αφήνουν μια ποσότητα συνεταγισμό για επενδυστή, φέτος θα ανήκουν σχεδόν στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι μόλις πουλήσουμε το κρασί και πάρουμε αυτά τα χρήματα, τότε φτιάχνουμε κάτι που έχουμε προγραμματίσει. Έχει μπει ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού. Ξεκινήσαμε πρώτα από το υνοποιείο, που είναι και η βάση, γιατί αν φτιάχνουμε την εμφυαλωτική και δεν έχουμε σωστό υνοποιείο, δεν είναι. Είχαμε 2.000 τόνους χωρητικότητα συνοποιητές μας, ψαξαμε 4.000 τόνους. Αυτό σημαίνει ότι το εργοστάσιο μπορεί να παραλαμβάνει κάθε μέρα σχεδόν 800 τόνους και να μην σταματήσει καθόλου. Δεν υπάρχει παραγωγή. Άρα δεν μπορείτε να έχουμε ποτέ, ξέρω αν είχε δει φωτογραφίες παλιότερα που ήταν 50 μέχρι την πισίνα επάνω, αυτό δεν θα ξαναγίνει. Και προφανώς έχουμε καλύτερη ποιότητα, γιατί πιέζουμε τους συνοποιητές να τους αδειάσουμε νωρίτερα, γίνεται καλύτερη διαχείριση και όλα αυτά. Οι καινούργιοι συνοποιητές έχουν διαχρηματισμούς που δουλεύουν. Σε όλο σχεδόν το σούπερ μάρκετ ντόπια και εξαγωγές κάνουμε αρκετές. Εντάξει, μεγάλη ποσότητα εμείς την κατευθύνουμε σε άλλους εμφιαλωτές βασικά, ας πούμε, δεν είναι να εμφιαλώνουμε όλη την ποσότητα μόνοι μας. Σε άλλους μεγάλους εμφιαλωτές κατευθύνουμε την ποσότητα, όπως είναι ο Κουτάκης, όπως είναι ο Μινό, όπως είναι διάφορα. Κάθε χρόνο αυτή η πρακτική ακολουθείται. Όσο δεν έχουμε εισαγωγές παράνομες, πάμε καλά. Αυτό μας έχει κόψει από εδώ, οι εισαγωγές. Πέρυσι δεν ξέρω τι έγινε λόγω της οικονομικής κρίσης, λένε άλλοι, λόγω ότι δεν υπήρχε παραγωγή στην Αργεντινή, δεν ξέρω πού, δεν έγιναν εισαγωγές. Ακριβά παράβολα. Η νομική μας δεν θα χρηματιστεί, δεν θέλει λεφτά κανένας. Εμείς θα πάμε να βγάλουμε μόνοι μας τα παράβολα, θα τα μοιραστούμε μεταξύ μας το κόστος, αλλά ακόμα και η στήριξη του κόμματος, δηλαδή η ηθική στήριξη του κόμματος, πιστεύω ότι παίζει ρόλο. Έτσι. Ηθική και πολιτική. Και η πολιτική, η έμπρακτη. Ηθική δεν λέει τίποτα. Όλα τα κόμματα και το Πασόκ να έχει εδώ την Δημοκρατία έχει την ηθική μας στήριξη. Στο Ελληνικό Δήμα και ο Δημοσιογράφο. Και σαν συμβουλευτικό χαρακτήρα ακόμα. Δηλαδή είναι. Εμείς το λέμε ποια είναι. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ούτε να το πάμε κομματικά, ούτε μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε το ΣΥΡΙΖΑ ή το Χ κόμμα ή οποιονδήποτε. Ο κόσμος έχει πρόβλημα και πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ο καθένας, ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Συζητήσαμε για πολύ καυτά θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο και βρήκαμε Βίκο Αόντα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας και συντονισμού σε προσπάθειες αντίδρασης προς αυτή την λέλαπα που πάει να καταστρέψει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Σκουβλέτη και θα υπάρξει μια γραμμή επικοινωνίας από εδώ και πέρα συνεχόμενη. Και ήρθαμε εκεί για να ακούσουμε, αλλά και ταυτόχρονα να καταθέσουμε τις απόψεις μας απέναντι σε έναν κλάδο ο οποίος πραγματικά έχει στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι έμποροι για αρκετούς, παρόλο ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα του μεροκάμα του, είναι άνθρωποι οι οποίοι απασχολούν άλλους συνανθρώπους μας,
συμβάλλουν και αυτοί στην ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τι αντιμετωπίζουνε? Σπρώχνονται στην κοινωνική χωματερή, όπως οι εργαζόμενοι και εκατοντάδες άλλες χιλιάδες συμπολίτες μας. Κάναμε μια ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον ΟΑΕ, τον ασφαλιστικό φορέα των αυτοαπασχολουμένων και των εμπόρων. Γνωρίζετε αυτά τα περίφημα αραβασάκια τα οποία απειλούν κυριολεκτικά την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων. Εδώ δεν χωρούν αναβολές. Πρέπει να υπάρξουν ριζικές λύσεις. Δεν μπορεί χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και έμποροι να μην έχουν πρόσβαση σε ιατρική και ασφαλιστική περίθαλψη. Αυτά είναι το λιγότερο που πρέπει να κάνει κανείς, αλλά κυρίως όμως νομίζω ότι πρέπει όλοι, ο καθένας στη μεριά του, να συμβάλλουμε έτσι ώστε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος συνολικά για την πατρίδα μας, να μπει μπρος ένας άλλος δρόμος, να μπει μπρος ένα ανορθωτικό σχέδιο για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Και προφανώς μέσα στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου οι έμποροι έχουν το δικό τους ρόλο και μπορούν να συνεισφέρουν πολλά στην πατρίδα μας.